μουσική απλή, ο Παντελής. Καταρχάς για μένα σαν προσωπικότητα είναι ένα τσουνάμι. Παρέσανε τα πάντα στο περάσμα του, είχε ένα φοβερό άστρο. Ήταν μετερούτης, δηλαδή το ένιωθες δίπλα του αυτό το πράγμα, ήταν δυνατός. Σαν άνθρωπος ήταν, είχε χρυσή καρδιά πραγματικά, καθαρή ματιά και αυτό μπορείς να το δεις, ας πούμε. Δεν έλεγε ποτέ ψέματα, είχε φοβερό χιούμορ, ήταν πολύ περήφανος. Και η λέξη τη αγαπημένη ήταν αυτή, μόνο περηφάνεια. Βασικά έχασα έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Τον λάτρευα τον Παντελή. Αυτό δηλαδή, θυμάμαι όταν ήθελε να γίνει κάτι, ξέρω γιατί το είχε αφήσει τελευταία στιγμή και με έπρεπε. Και εγώ προσπαθώ να. Εγώ και το συγκρότημά μου και προσπαθώ να κάνω και άλλα πράγματα. Έχω και τη ζωή μου. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, γιατί ξέρει, ακούω συνέχεια τη φωνή του. Καλά, βέβαια το τραγικό τη υπόθεση που κάθομαι εγώ για το κομμάτι που περιμένει ο κόσμο να ακούσει. Κάθομαι εγώ και το φτιάχνω και ακούω μια φωνή. Εδώ σε αυτό το στούντιο εδώ πέρα που καθόμαστε εμεί, καθόταν ο Παντελής και κάνει αυτά τα δοκιμαστικά που έχουν μείνει και τα κάνουμε τώρα τραγούδια. Είναι και επίπονο ούτως ή άλλως, έτσι, όλο αυτό που συμβαίνει. Άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό, καλέ κυρία. Πάω να σ' αγκαλιάσω και τραβιέσαι. Ο γνωστός μαέστρος και κιθαρίστας, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει γιατί ο Παντελίδης έγινε πρωταγωνιστής στις πίστες και ποιο ήταν το γεγονός που τον είχε πληγώσει. Επειδή στο τραγούδι και στο καλλιτεχνικό κόλπο υπάρχουν διάφορα λόμπι και διάφορες πόρτες. Το σπάσε όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό συγκίνησε και τον υπόλοιπο κόσμο που δεν τον γνώριζε. Βέβαια, άλλαξε και τα μπουζούκια. Έτσι, ξαναξυπνήσαν τα μπουζούκια με τον Παντελή και σε μια εποχή δύσκολη. Οικονομικά. Αυτό που γινόταν στα μαγαζιά κάθε βράδυ δεν ήταν υπερβολή. Ήταν γεγονός. Εγώ θυμάμαι ότι παίζαμε ένα διάστημα και 5 και 6 φορές την εβδομάδα όταν οι άλλοι δεν μπορούσαν να ανοίξουν μία με τον Παντελή. Ο Παντελής, στο σημείο που έφτασε. Είχε λιγάκι ψωνιστεί εντός εισαγωγικών. Καθόλου. Μάλιστα αυτό σαρκαζόταν πάρα πολύ ο Παντελής. Κάναμε πάρα πολλές πλάκες στα καμάρια. Κυρίως εδώ που ήμασταν μόνοι μας, κάναμε φοβερές πλάκες. Και δεν είχε ψωνιστεί καθόλου. Αυτό που λένε ότι ξέρεις, δεν αντέχεις την επιτυχία και όλα αυτά. Μια χαρά ήταν η επιτυχία και άραζε και στο σπίτι του. Πήγαινα εκεί και παίζαμε τραγούδια και ακούγαμε και σκεφτόμασταν τι θα βγάλουμε. Και ούτε έβγαινε τα βράδια. Είχε πληγωθεί πάρα πολύ ο Παντελής. Απλά τα τελευταία 10 μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες λόγω του σημάδος της Κύπρου, που ήταν τρομερά άδικο και για κατά τη γνώμη μου χιδαίο. Χιδαίο όλο αυτό που συνέβη. Γιατί στην Κύπρο ήμουν. Του κόστησε, εννοείται. Εγώ σαν μαέστρος του Παντελή, ήμουν πάντα μαζί του και ακριβώς από πίσω. Πάντα και βλέπα τα πάντα. Έτσι. Στην Κύπρο δεν έγινε κάτι. Ίσα-ίσα που με παρότρινση ανθρώπων φίλων από την Κύπρο. Ξέρεις, είχαμε πάρα πολλούς φίλους από την Κύπρο. Εγώ δεν ζηλώ φάνη, ζηλώ φίλους. Οι οποίοι παίρνανε το αεροπλάνο για να έρθουν να μας δουν και φεύγανε την άλλη μέρα. Έτσι. Τους έπαιζε αυτό το τραγούδι, ξέρεις, τα δοκιμάζαμε στα καμαρίνια. Ξέρεις, τα παίζαμε σε 2 ανθρώπους, σε 5 ανθρώπους, σε 10 ανθρώπους. Και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με το τραγούδι, διότι παρομοίαζε, ας πούμε, μια αγάπη, κακή αγάπη, ας πούμε, με τα κατεχόμενα. Δηλαδή, μια πουλημένη αγάπη, ας πούμε, κάπως έτσι. Μια καταπατημένη, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν υπέρ της Κύπρου και υπέρ του ελληνισμού και της Κύπρου και υπέρ του έρωτα, όπως είναι πάντα, υπέρ της γυναίκας, όπως ήταν ο Παντελής. Αγαπούσε τη γυναίκα. Φαίνεται από τα τραγούδια του. Καταρχάς, δίνει συγχωροχάρτη στις γυναίκες. Το αγαπημένο μου τραγούδι της καρδιάς μου, το γραμμένο, αυτό λέει: τι σας νοιάζει, ποιον πειράζει. Δηλαδή, δίνει συγχωροχάρτη, λες και ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε. Ένα και δεν ήταν ερωτευμένος. Πάντα ήταν ερωτευμένος ο Παντελής. Πάντα, Πάντα ήταν. Γινόταν αυτό που λέγανε χαμός στα καμαρίνια του από τις γυναίκες. Όχι αυτό που μπορείς να φανταστείς. Χαμός γιατί περιμένω να παίξω για να τον γνωρίσουν, να βάλουν φωτογραφίες, να πάρουν αυτόγραφα. Μέσα σου να τα βρεις, μα το κλειδί του σπιτιού δεν μου ζήτησες κι είπα να σε επισκεφτώ. Τι λέει όμως ο Ρουσέτος Δημητρόγλου για την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη και τι αποκαλύπτει για τη σχέση του με την Αθηνά Παντελίδη? Δεν μπαίνω ποτέ στις διαδικασίες. Ούτε εγώ προσωπικά να μαθαίνω, στρίβω το κεφάλι μου δεξιά από τα εξώφυλλα των εφημερίδων. Εγώ σβήσω οποιοδήποτε blog αναφέρεται σε τέτοια πράγματα, διότι και εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Σου κάνει κακό? Μου κάνει πάρα πολύ κακό. Εμένα είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από τότε, ας πούμε. Με τη μαμά περνάω να δω τι κάνει στην Αθηνούλα μου, στον κύριο Σταύρο που τον αγαπώ και αυτόν πάρα πολύ, και τα παιδιά. Όχι πολλά πράγματα και νομίζω έχω κάνει και τις πιο ωραίες επισκέψεις εγώ από όλους. Από όλη την ορχήστρα, γιατί και όλα τα παιδιά πηγαίνουν εκεί πέρα. Διότι και δεν τον μπορώ, δεν το αντέχω. Βέβαια στο κημητήριο πηγαίνω μόνος μου αρκετές φορές. Και δεν θέλω να μαθαίνω, γιατί είναι μια υπόθεση πολύ περίεργη που... Δεν συμμετέχεις σε αυτό. Δεν θέλω, δεν θέλω να... Θα ήθελα, άμα υπάρχει αλήθεια, να βγει. Σου συμπαραστάθηκε ο Παντελής για τη μαμά σου? Ναι, εννοείται, μου συμπαραστάθηκε. Όλοι.
και η μαμά του. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Να συμπαραστέκεται ένας τον άλλον. Του είχε αδυναμία όμως η μαμά του η Αθηνά. Περισσότερο από κάθε άλλο παιδί. Όχι, νομίζω ότι και στα τρία το ίδιο. Μάνα είναι, είναι μητέρα. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική μου. Τέλος, ο ιδρυτής του γνωστού συγκροτήματος 1550, οι οποίοι εμφανίζονται 25 και 31 Δεκεμβρίου στο Σταυρό του Νότου, μιλάει για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και του Σκόρπιον. Ο πρώτο μεγάλο όνομα και ίσως και το μεγαλύτερο που έχω συνεργαστεί ποτέ είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, ήταν μια συνέντευξη. Απίστευτη.